Ναι, Αντώνη, δεν σε έχετε, τι κάνετε? Καλά, Κώστα. Περιέργως έχουμε εξελίξει τον Ολυμπιακό, πρέπει να πούμε. Αυτό έλεγες, θες κάτι άλλο? Είναι κάτι σπάνιο. Να περιμένουμε κάτι άλλο ή αυτό ήταν που έλεγες? Τι να σε πω τώρα, σε τι έλεγα και τι δεν έλεγα. Άκουσες προπόνο στη φωνή. Εγώ περίμενα για τον Κοβάσεβιτς απλά, ναι. Δεν περίμενα τώρα να γίνονταν για τον Κοβάσεβιτς. Ναι. Νόμιζα ότι θα γίνονταν, ξέρω, μετά από λίγο. Ο Κοβάσεβιτς, για όσους δεν ξέρουν, δεν ξέρουν, ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ φταίω που δεν ξέρουν. Ο Κοβάσεβιτς τον τελευταίο καιρό είχε ασχοληθεί άτυπα και με μεταγραφές του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, είχε αναλάβει την υπόθεση του Ράντονιτς από την Τωρίνο. Αυτός τη χειρίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό με τον προπονητή τον Καρβαγιάλ να μην θέλει αυτή εν τέλει να, μην, να κόβει τέλος πάντων. Τον έκοψε ο Ράντονιτς τελικά, δηλαδή. Αυτή τη μεταγραφή. Ναι. Άκουρε, φίλε. Ναι, ναι. Mm. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο καλό παιδί ο Ράντονιτς, όπως ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι και τρελός ο προπονητής εδώ που τα λέμε. Ναι, απλά ναι, ναι. Είναι ένας παίχτης που πράγματι κάνει τη διαφορά. Άμα σου παίξει. Παικτικά. Παικτικά δηλαδή, πραγματικά κάνει τη διαφορά. Μα πήρε μεταγραφή, πήγε, δεν έμεινε στο Ρετορίνο. Ναι. Πήγε στην Μαγιόρκα. Ωραία. Και δεν μιλάμε για μικρή ομάδα. Λέει, μια ναι. Πήγε στη Μαγιόρκα, ναι, να τη σώσει από τον υποβεβασμό και να πάρει το κύπελο στην, το κύπελο. Στην Ισπανία. Okay. Για πες πώς έγινε η ιστορία και εμφανίζεται ο Κοβάσεβιτς. Το μάτς προχθές, όχι. Τι χρεώνουμε καταρχήν στον Άλβες? Τον Άλβες δεν είχαν από την αρχή, δεν είχαν. Έβλεπαν ένα... Δεν τους έπιθε από την αρχή. Πολλές μεταγραφές έγιναν μεν, αλλά κακά τα ψέματα, οι περισσότερες μεταγραφές είχαν να κάνουν με τις σχέσεις που έχει ο Ολυμπιακός με τον, Ζόρζε Μέντες. Okay. Περισσότερες μεταγραφές, αν όχι όλες. Αλλά σου λέει τις κάναμε και εμείς. Σε συνδυασμό με το ότι οι παίχτες αυτοί τους είχε ο Καρβαλιάλ στην Πράγκα κλπ. Okay. Δεν είχαν, θα μπορούσα να πω διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα γελάει ο κόσμος, αλλά... Οκ, okay, άστο καλύτερα. Ας να μην γελάει, αλλά να εντάξει. Μην γελάει, άστο, να μην γελάει, να μην γελάει. Απλά, όταν στην αρχή είχα μάθει τη λίστα που είχε φέρει πριν αναλάβει ο Καρβαλιάλ, είχε παρουσιάσει μια λίστα, ρε παιδί μου, Πορτογάλους προπονητές ο... Άλβες. Ναι, στον Ολυμπιακό. Ήταν τέσσερις, νομίζω. Ήταν ο Καρβαλιάλ, ήταν ένας Καϊξίνια που είναι στη Βραζιλία, εντάξει έτσι νομαδικός και αυτός προπονητής, ναι. Αλλά κανονικός, δηλαδή σε... ναι. Ναι, είναι στην Μπραγκαντίνιο όπως τη λένε. Mm-hmm. Και ήταν μέσα στους τρεις ή τέσσερις και αυτός που είχε φέρει ΑΕΚ ο Πορτογάλος και τον διώξει σε ένα μήνα. Και έκτοτε δεν έχει κάνει τίποτα. Ο ένας Μωράης, τον θυμάστε? Μπράβο ρε, ο Μωράης. Ο βοηθός του Μουρίνιο. Ναι. Ναι. Το θυμάμαι σαν τώρα. Από τότε, δηλαδή, από τότε που έφυγε από την ΑΕΚ, δηλαδή δούλεψε μόνο σε κάτι Ιαπωνίες, Ινδίες, ξέρω πώς. Ναι. Με το που το είδα αυτό λέω, ρε φίλε, πήγε και παρουσίασε τέτοια λίστα με το Μωράης. Δηλαδή μπράβο του, ας πούμε. Τι να πω. Είναι γενναίος. Δεν το ήξερε, μωρέ. Γενναίος πραγματικά. Δηλαδή. Ότι είχε περάσει από την Ελλάδα, μπορεί να μην το ήξερε. Σίγουρα δεν το ήξερε. Και τον Καρβαλιάλ βέβαια έψανε να τον έδειξε ο Αστέρας Τρίπολης. Σίγουρα δεν θα το ήξερε. Αλλά ακριβώς αυτό είναι και η... Η ποιότητα ενός αθλητικού διευθυντή να μην ξέρεις... Λες να μην ήξερε και για τον Καρβαλιάλ ότι είχε περάσει από Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Αυτό μπορεί φαντάζομαι και... θα του το είπε και ο Καρβαλιάλ όμως. Η ουσία, είναι ότι, okay. Η ουσία είναι ότι σήμερα πήγε στο Ρέντιο Κοβάσεβιτς, τον συνέστησε στην ομάδα ο Κριστιαν Καρεμπέου. Ναι. Και στον προπονητή βεβαίως. Ο Καρεμπέου ο οποίος ήταν... Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι στην Αγγλία. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Δεν έχει γυρίσει, εγώ νομίζω έχει γυρίσει. Όχι. Όχι, και εγώ αυτό ήξερα. Όχι, νομίζω είναι στην Αγγλία. Αυτό θα γύρισε χτες και δεν το ξέρω. Την Κυριακή νομίζω, τέλος πάντων. Okay. Τέλος πάντων, το συνέστησε βέβαια και στον προπονητή. Εντάξει, λέμε ότι λογικά συνεχίζουμε με τον Καρβαλιάλ. Τώρα αν το απόγευμα πάρω και πω ότι ο Ολυμπιακός έδιωξε τον Καρβαλιά. Εντάξει, να μας κάνει και μεγάλη έκκληση. Δεν θα είναι, ας πούμε. Ξέρετε, ας το πούμε πολύ διακριτικά ότι στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι δυναμικά. Έχουν, παιδί μου, έχουν μια ρευστότητα. Και αυτό που λέει ο Λουκόπουλος, άμα στην επαφή στην πόρτα ανοιχτή αλλάζουν οι απόψεις από να φυσήξει ο αεράς. Έχει μια δυναμική, είναι δυναμικά τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Είναι δυναμικά, σου λέει. Ναι, οπότε
Μπορεί να γίνει κάτι δυναμικό, ναι. Τι θέλω να σου πω, ποιο είναι το προσόν του Κοβάσεβιτς. Ορίστε. Έξω από το ότι έχει κάνει στον Ολυμπιακό και είναι, πάει και καιρό, α πούμε, ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Τρίτη επιστροφή είναι. Με τι? Τρίτη επιστροφή είναι. Ναι, ρε παιδί μου, ποιο είναι το προσόν. Το προσόν είναι ότι είναι καταρχάς ένας πολύ έμπιστος. Ναι. Ο Βαγγέλη Μαρινάκη και των υπόλοιπων ανθρώπων της διοίκησης του Ολυμπιακού. Okay. Τον εμπιστεύονται. Τον εμπιστεύεται δηλαδή, ο Μαρινάκης. Okay, είναι τον μεγάλη. Εμπιστεύονται, ναι, ότι ναι, είναι εντάξει παιδί, ότι δεν θα μας κάνει ιστορίες. Θα μας φέρει κανένα φάντασμα, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί οι περισσότεροι αθλητικοί διευθυντές, τεχνικοί διευθυντές, αυτό το οποίο κοιτάνε είναι το συμβόλαιό τους και τις μεταγραφές. Okay. Ας το πω μέχρι εκεί, ας πούμε. Και πολύ ωραία το είπες. Ναι, ο Ντάρκο δεν είναι τέτοιος τύπος, έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, έπαιξε μπάλα, ήταν 2 φορές εδώ, 3 χρόνια την πρώτη φορά, 1 χρόνο την άλλη, ναι. Θα δούμε τώρα πόσο θα καθίσει, και ότι πιστεύουν ότι έχει την προσωπικότητα σε συνεργασία με τον Καρεμπέ, ο οποίος ήταν με τους Πορτογάλους στο ψυγείο ουσιαστικά, ήταν στην απέξω εντελώς, ότι μπορούν αφενός μεν να βοηθήσουν στα αποδυτήρια, που δεν είναι η κατάσταση καλύτερη, ας το πούμε έτσι, πάλι ναι, διακριτικά. Ναι, γιατί όταν έχεις φέρει τη μισή Πορτογαλία, ας πούμε, για παράδειγμα, το καλοκαίρι έφερε στη μισή Ισπανία, το Δεκέμβρη έφερε στη μισή Πορτογαλία. Δεν είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να τα αφομοιώσει εύκολα τα αποδυτήρια μιας ομάδας, το να έχεις μόνο Ισπανόφωνους στην αρχή, μετά να έχεις Πορτουγκέζους, δεν είναι τόσο απλό. Okay. Οπότε... Όχι, δεν θα τους πει, γιατί θα τους πει... Ξέρω εγώ, όπως το λέει... Οπότε, ο επόμενος που θα κάνει μαγκές... Η προσδοκία λοιπόν είναι αφενός μεν να φτιάξουν τα αποδυτήρια δύο που αν μη τι άλλο... Δύο ποδοσφαιράνθρωποι που έχουν μια προσωπικότητα. Ναι. Ο Καρεμπέ πρέπει να τα καταλάβει απ' έξω να τα ξέρει τι γίνεται. Που έχουν, ναι, το είναι τόσα χρόνια. Μιλάει ελληνικά ο Καρεμπέ. Ναι, ρε παιδί μου, είναι στα αποδυτήρια, καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι δύο άνθρωποι που πρώτον και οι δύο ξέρουν άριστα τον Ολυμπιακό. Έχουν παίξει και έχουν διατελέσει σε πόστα. Ναι. Είναι και οι δύο έχουν παίξει, έχουν παραστάσεις ομάδων τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, Γιουβέντους, Ρεάλ κλπ. Σε πολλές χώρες. Και. Τέλος πάντων έχουν μια καλή διάθεση, δεν είναι τυχοδιώκτες, ρε παιδί μου, απέναντι στον Ολυμπιακό, ότι ξέρεις έρχομαι... Δεν είναι πεινασμένοι, είναι γυροχοντασμένοι. Αρπάζω κάτι για... και φεύγω. Ναι. Και δεύτερον, να κοιτάξουν πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα καλύτερα εν ώψη της νέας σεζόν, η οποία δεν αργεί. Είναι διπλό το έργο το οποίο έχουν, δεν είναι εύκολο. Σίγουρα. Και βέβαια παράλληλα πρέπει ο Ολυμπιακός να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει από τη φετινή σεζόν, που έχει ακόμα 15 αγωνιστικές πρωταθλήματος, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ντέρμπι. Έχει σε μια εβδομάδα ευρωπαϊκό παιχνίδι, το πρώτο. Δεν μου λες την προηγούμενη φορά γιατί είχε φύγει ο Κοβάσεβιτς. Ουγγαρίας, την προηγούμενη φορά γιατί είχε φύγει ο Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς είχε τελειώσει, ήταν μια σεζόν, τελείωσε σεζόν. Έφυγε, πήγε στη Σερβία, τεχνικός διευθυντής εκεί. Η τελευταία σεζόν του Κοβάσεβιτς ως τεχνικός σύμβουλος του Μαρινάκη, όχι ως αθλητικός διευθυντής, τεχνικός σύμβουλος, είχε μια επιλογή η οποία δεν βγήκε, ξεκάθαρα, ήταν αυτή του Όσκαρ Γκαρθία. Ναι. Που ήταν προπονητής, τον ήξερε και από την Ισπανία. Ήταν ένας προπονητής που δεν βγήκε στον Ολυμπιακό καθόλου. Βέβαια ήταν στη χειρότερη στιγμή της καριέρας του ήρθε, Όσκαρ Γκαρθία, της ζωής του θα έλεγα. Κάτι που τον επηρέασε πάρα πολύ, καθότι αργότερα μάθαμε ότι είχε την κορούλα του που την έχασε καημένος, και είχε φοβερά προβλήματα ψυχολογικά, ναι, καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή οποιοσδήποτε πατέρας μπορεί να καταλάβει, άνθρωπος νομίζω γενικά. Δεν το ξέραμε κιόλας στον Ολυμπιακό τι συνέβαινε. Από ό,τι φαίνεται δεν το ξέρει και ο Κοβάσεβιτς. Και φαινόταν, ναι, προφανέστατα, ναι. Mm. Φαινόταν ότι ο άνθρωπος ήταν καταθλιπτικός, ρε παιδί μου, ξέρεις. Mm. Ενώ πήρες ένα προπονητή ο οποίος είχε πάρει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, στην Αυστρία με τη Ζάλτσμπουργκ, στο Ισραήλ. Είχε δουλέψει στην Ισπανία, δεν είχε πάει ακόμα. Mm. Και λες ότι πώς, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ήταν έτσι. Τελικά μάθαμε
αργότερα. Δεν είχε το μυαλό του εδώ πέρα, εντελώς. Μάλιστα. Ναι. Δύο ερωτήσεις ναι. πολύ σημαντικές. Ο Φορτούνης και ο Μασούρας βλέπεις να πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό. Θα ξεχάσω ότι σήμερα. Άντε, όχι, δεν πάνε στον Παναθηναϊκό. Σήμερα ναι. έχουμε κάσει όλη την ημέρα. Που ναι. ξύγα που σου ξηγήθηκε έτσι. Δεν είναι πράγμα. Ναι. Και να παρακολουθήσω και το δεύτερο. Γιατί είναι τα έχουν κάσει όλη την ημέρα. Τι είναι το δεύτερο. Κάσει όλη ημέρα θα βγει απόφαση τέλος Φεβρουαρίου. Εντάξει. Λοιπόν. Και ο Κούγιας καταθέτει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επίσης και έχουμε και τα ειστήρια του αγώνα Ολυμπιακού Φερετσβάρος. Ναι. 15, 20, 30, 40, 50, 55, 60 ευρώ συν τα VIP. Υπάρχουν, ναι. θα τα βάλουμε αναλυτικά στο site, να μην σας παίρνω. Ο Κοβάσεβιτς θα φέρει τον Γιωβάνοβιτς, ρωτάνε εδώ όλοι. Αυτό είναι από το κεφάλι του καθενός όμως. Ρωτάνε όμως, μπορεί. Θα το ρωτήσω. Τι λες ρε Κώστα. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, ναι. εκτίμηση όμως. Εκτίμηση. Ναι. Ναι, εκτίμησή μου ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν θα έρχονταν στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Ναι. Και πιθανόν και μελλοντική συγκυρία για το μεγάλο παιδί. Για μελλοντική συγκυρία δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, δεν μπορώ, αλλά... ναι, αλλά είναι πιο δύσκολο ακόμα μετά. Νέος άνθρωπος είναι ο Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, και προφανώς έτσι όπως το είπες, φαίνεται ότι ο Φορτούνης και ο Μασούρας θα ανανεώσουν. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, άσε με Κώστα Ράδες εκπρόσωπος. Είπα ότι αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να ανανεώσει και τους δύο παίκτες. Με το Μασούρα μάλιστα έχουν γίνει και προχωρημένες συζητήσεις. Ναι. Ωστόσο είναι ένα θέμα υπόχουμ. Ακόμα δεν τα έχουν βρει. Ναι. Είναι ένα θέμα υπόχουμ. Έγινε Κώστα. Έγινε. Φορτούνης είναι πιο ειδική περίπτωση. Νομίζω θα ασχοληθεί ο Μαρινάκης. Ναι. Ο ίδιος. Okay. Ναι, έτσι μου φαίνεται. Ωραία. Εντάξει. Αυτό. Καλημέρα.